Εντείνεται η ανησυχία των ειδικών για το ρυθμό των εμβολιασμών που παραμένει χαμηλό σε πολλές περιοχές, καθώς παρά την προσωρινή σταθεροποίηση που καταγράφεται στα κρούσματα πανελλαδικά, όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν αύξηση της διασποράς τον Οκτώβριο. Είναι δυνατόν μέσα στο Οκτωβρίου να είμαστε κοντά σε 3.000 κρούσματα. Ο μεγάλος κίνδυνος εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, όπου παράλληλα με τη διασπορά που είναι στο κόκκινο, καταγράφεται πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Κάνω έκκληση σε όλους να εμβολιαστούν και να τηρούν ταυτόχρονα τα μέτρα. Υπάρχουν περιοχές. Η αύξηση της διασποράς στη Βόρεια Ελλάδα αποτυπώνεται στην ασφυκτική πίεση που ασκείται πλέον στις εντατικές των νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου εκεί πέρα η πληρότητα είναι αρκετά υψηλή και κειμενόμαστε κάθε φορά κάποια κρεβάτια κενά, τα οποία μόλις ελευθερώνονται κατευθείαν γίνεται μετακίνηση νέων ασθενών προς τα εκεί. Η Επιτροπή των Ειδικών παρακολουθεί στενά την επιδημιολογική κατάσταση στα σχολεία, χωρίς όμως να έχει ακόμα σαφή εικόνα 2 εβδομάδες μετά το πρωτοκουδούνι. Ήδη πάντως στο τραπέζι υπάρχει σκέψη να μην γίνουν παρελάσεις. Δεν μπορώ να πάρω να πω αν θα πρέπει να γίνουν παρελάσεις ή όχι. Θα το δούμε αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, η διασπορά στα σχολεία είναι ελεγχόμενη και δεν τίθεται προς το παρόν ζήτημα αλλαγής των υγειονομικών πρωτοκόλων. Δεν υπάρχει κάποια συζήτηση τέτοια αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Όταν υπάρχει αυτή τη στιγμή κρούσμα, καταλήγουν τα παιδιά να κάνουν 7 τεστ την εβδομάδα. 7 δωρεάν όλα. Κάθε μέρα. Δωρεάν. Και εγώ σας ρωτώ, πού είναι ασφαλέστερο το πλαίσιο? Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί είναι εμβολιασμένοι σε ποσοστό 82%. Την ίδια ώρα όμως, οι μαθητές λυκείου που έχουν κάνει μια δόση ή έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό υπολογίζονται στο 35%.